αγάπησε την πουκαρκιά σε ρίχα της εγκάμνη. Έστησε νοικογένεια, αρκουρά και δεν προφτάνει. Η κόρη θέλει πάντρεμα, ο γιος που δεν τσελίρες. Σι γλώσσα που σι πέθερα, συνέχεια βγάλει ασύνες. Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Τον μπάνιο σας. Συμπεθερά μου, θέλεις να πάω να λουθείς ελεύθερα, εγώ ψέσαι λουθήκα. Εννοώ στο μπάνιο στην πισίνα. Όταν λες εμείς δεν θα κάνουμε το μπάνιο μας, εννοείς ότι οι άλλοι έξω. Ο κύριος Γιώργος και ο κύριος Ηράκλης το διασκεδάζουν πολύ. Μπράβο, συμπεθερέ. Φοβερή βουτιά! Φοβερότατη! Ευτυχώς που έρεσε η ψάρκα επισύνα για να ακούσει νουλα απόψου. Η καημένη κοπέλα ακολούθησε τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, στην πρώτη εκστρατεία των Αράβων στην Κύπρο. Έπεσε από το άλογο της και σκοτώθηκε. Τα φρικτό θάνατο, ρε φίλε, ο καημένος ο άπαρος. Ενώ η Ουμχαράμ Ντάγκε σκοτώθηκε. Λίγο πιο κάτω είναι ο τάφος της. Το απάρου που είναι. Γιατί ρε, να του κάνεις τρισάγιο. Γεια σου ρε παιδί. Την πήρα σε παρακαλώ. Προτίμα κάτι άλλο, την πήρα φέρνει συχνό ουρία. Αμέσως, ελάτε να σας σερβίρουμε την πήρα σας. Από εδώ παρακαλώ. Εγώ απλά έκανα γυμναστική. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη είναι το πολύ. Τι κάνετε τα πιτσουνάκια μου? Μια χαρά, μαμά. Πόμπα, μητέρα. Πόμπα, μαμά. Μπορείς να μου το μεταφράσεις αυτόν το πόμπα. Πόμπα... Σύσυ που είναι όραμα, μπλέον. Πάμπι. Σύσυ που είναι όραμα. Μ' αρέσει ο τρόπος που εκφράζεσαι. Ιδιαίτερα που χρησιμοποιείς αυτές τις ιδιάζουσες εκφράσεις. Τι να σου πω. Σκέτο αγγενούμενο λεξικών. Τι φλανάκι ο Παμπινιώτης. Κοινός είναι ο Παμπινιώτης, εγώ είμαι ο Παμπονιώτης. Βλέπεις, έχει χιούμορ το μωρό μου, μάμα. Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας, Πέννη μου. Για μένα δεν αποτελεί χιούμορ η γλωσσική ανεπάρκεια. Ποια? Τέλος πάντων, ας το Πάμπο. Επειδή θα κατεβω κάτω Λευκοσία να σας παραγγείλω τα προσκλητήρια, μπορείτε να μου πείτε την ημερομηνία του γάμου? Ανάγκη αύριο μου και ημερομηνία στα προσκλητήρια. Σωστά, Πάμπο μου, καλά λες. Να το αφήσουμε ένα τσιφλού. Ας έρθει ο καθένας, οπότε τον βολεύει. Θα πρωτοτυπήσουμε. Θα είμαστε και ο πρώτος γάμος ανά το παγκόσμιο, μπορείς και χωρίς ημερομηνία. Δεν αλήθεια για Παρασκευή. Κύριε Ηράκλη, μπορώ να λείψω για μια ώρα? Ναι, και πού είναι να πάρει η Ευαγγελία? Είπε μου ο Βασιλάκης ότι να με πάρει κάτω Λευκοσία να μου αγοράσει δώρο. Δώρο, μα ο Βασιλάκης μας. Αν είναι κακό και εξόριστο. Και μην τα ριαλιά να σου πιάει δώρο, ρε Ευαγγελία, αφού τους μια ζωή είναι έναν έργος. Είπε μου ότι να σπάσει τον κουμπαράν του. Κατάλαβα. Να σου αγοράσει κανένα καλή φιντζούρι να λόπος. Κύριε Ηράκλη, είναι η ακρίφια του δώρου που έχει σημασία. Είναι η σκέψη που μετρά. Εγκαλά που σου λαλεί η Ευαγγελία, ρε Ηράκλη. Να πάει, κόρη. Να πάει. Ευχαριστώ, κυρία Σταύρου. Το καλό. Μάνα μου, είδες την Ευαγγελία μας αγάπες με τον Βασιλάκη? Ευαγγελία καλά την είσαι. Με την κόρη μας που είναι πελαμένη πάση τον τον αναμαλιασμένο τα που να κάνουμε. Σταμάτα να γκρινιάζεις, να χαρείς, να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την κύπρα της ειρήνης. Το τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Το τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Τι σκεφάζεις τα μαθημένα μου? Μαθηματικά. Θέλω να κάτσω προεισαγωγικές. Μα τι μπελάρες μου λαλείς τώρα, Χριστιανέ μου. Πειράζωσε, μωρό μου. Μωρό σου, μαμά μου,
Έχει 50 χρόνια να με πει μωρά σου. Διαβάζω έναν ταξιδιωτικό οδηγό. Θέλω να πάμε διακοπές. Διακοπές? Μα δηλαδή τώρα μιλάς σοβαρά? Ναι, ποια χώρα σου αρέσκει? Η Ιταλία. Παναγία μου, θέλω να δω τον Πάπα. Ωραία. Εσύ θα πας στην Ιταλία να δεις τον Πάπα και εγώ να πάω στην Πολωνία να δω καμιά Πολωνέζα. Μα δηλαδή εννοείς ότι θα πάμε μαζί διακοπές? Μαζί. Γιατί επέλανα. Είσαι απέσιο. Τότα μου, τα μοντέρνα ζευκάρκα έμπαση μαζί διακοπές. Με μου μιλάς. Τότα μου. Με μου μιλάς, είπα. Μάλιστα. Κύριε Γεωργό, κύριε Γεωργό, να σε ρωτήσω κάτι. Ω, με εκπλήσεις, κύριε Τσιριμπηλάκη. Πρώτη φορά με ρωτήσεις κάτι για δουλειά, εσύ. Μα ερώτηση είναι για τη δουλειά. Καλό. Είναι κάτι, μια ερώτηση, κάτι σαν ανέκδοτο. Είμαι ανέκδοτο. Θεέ μου, τι σου είχα, Θεέ μου, μεγαλοδύναμε και μου στείλες στη ζωή μου αυτόν τον άνθρωπο. Είπες τίποτε, μάστρε. Τίποτε δεν είπα. Πέ μου το ανέκδοτο να δούμε. Λοιπόν, τι είναι άσπρο, πράσινο, κόκκινο και μπλε. Μάλιστα. Και κάμνι μπε. Άσπρο, κόκκινο, πράσινο και μπλε και κάμνι μπε. Πού να ξέρω, ρε. Είναι Κύπροι ψηφοφόροι. Όχι. Είναι το παρδαλόν κατσίκι. Εσύ άρεσε, ρε, μάστρε. Είμαι ειλικρινής, αγελώ από ευγένεια. Εγώ πάντως χαίρομαι πάρα πολλά μα μου λαλούν έναν ανέκδοτο τσινούρκο. Εγώ στεναχωρκούμαι πάρα πολλά μα τη σκεφτώ τη επικαιρώνω για να λύσει ανέκδοτα, κύριε Τσιριμπηλάκη. Γεια σου, κύριε Δάκο. Πρέ, καλώ στη Βερόνικα. Είμαστε τζεμίζαμε. Γεια σου και σέναν, κύριε Πύρηλε. Εγώ είμαι Πύρηλο, Τσιρίπυλο. Πύρηλε, πάει σου το κύριε, πάει σου. Πώ μπορώ να σε εξυπηρετήσω, μάλλον. Μπορούμε να μιλήσουμε. Βέβαια, πάμε μέσα. Κύριε Τσιρίπυλε, τώρα που γίνει Πύρηλο, κιλά πιο εύκολα. Μα... το αμαξουί σου. Έφυγε. Έλα, μάνα μου. Γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ για την ημερομηνία? Αγάπη μου, χωρίς να οριστεί πρώτα η ημερομηνία, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά άλλη προετοιμασία για τον γάμο. Μην αγχώνεσαι, μαμά, όλα είναι υπό έλεγχο. Ναι, ρε, μητέρα, αν υπάρχει λόγο να συγκυρτίζεσαι τώρα. Να συγκυρτίζομαι. Αμάν, Μπάμπη, πού τις βρίσκεις αυτές τις εκφράσεις? Πε μου τώρα, δεν ξανακούσε που συγκυρτίζουμε. Ποτέ στη ζωή μου. Πού σε μητσιά. Είμαι σίγουρος ότι η μάνα σου ξανακούσε τι. Γιατί λέω σαν πολλά η πρωτεινή. Θα σου υπενθυμίσω, Πάμπη, ότι δεν συγκαταλέγομαι στους πρωτινούς, ούτε και στους αρχαίους. Και την έκφραση αυτήν εγώ έχω να την ακούσω από το 1821. Άντε, μητέρα, είπαμε, είσαι λίγο μεγάλη, αλλά αποκλείται να σου γεννήσει με το 21. Αστείο να κάνω. Ναι, γελάσαμε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να φύγω, μπορείτε επιτέλους να μου αποκαλύψετε το μεγάλο μυστικό της μασονίας, πότε θα γίνει ο γάμος? Εντάξει, μαμά, αύριο θα αποφασίσουμε οριστικά και θα σας το πούμε. Τι να σας πω, αυτή η ιστορία με τον γάμο σας εκατάντησε σύριαλ. Σύριαλ! 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 Έχω έναν παρέα στο σίγμα να του πούμε την ιστορία μας, να μας την κάνει σειρά. Κάνουμε και καμιά λιρούα, α! Φου, κύριε φυλακή, το στοματί μου. Να μου είπεν τώρα ποιος να πάει φυλακή. Πάμπι. Φυλάκι που είπεν η φυλακή. Πάμπι! Να μάθεις το όνομα μου. Και πάμε και μάνα κάπου, μάτσι. Βασιλάκι μου, δεν θέλω και ήρθες σου να μου κάνεις δώρο σήμερα. Επευκαιρία στο Αγίου Βαλεντίνου. Γεια μου, του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 του Φλεβάρι. Επέρασε. Επειδή τότε ξέχασα, είπα να σου αγοράσω κάτι σήμερα. Και αν επιτρέπετε, είναι τα δώρο σκέφτεσαι να μου αγοράσεις. Νηφικό. Νηφικό. Κάμνες μου πρόταση γάμου. Πρόταση γάμου, όχι. Έτσι είναι να το κάνω το νηφικό. Ήβρα ένα μεταχειρισμένο σε πολλά καλή τιμή. Εν ευκαιρία. Πώς σε φάνηκε το κομμάτι, ανιψούλα μου? Εν το άκουσα. Γιατί? Είμαι πολλά στεναχωρημένη, Ταράκη. Έχει που στεναχώρια σου εκούβαλες. Ρε Ταράκη, μα δουλεύκεις με. Έχω πολλά προβλήματα, ξέρεις το. Εγώ θα σου βρω λύσεις στα προβλήματα σου. Μίλα στο όργανο. Με επέλανες, γιέ μου, σε ποιον όργανο πάλι να μιλήσω? Στο όργανο της τάξης, του νόμου και της μουσικής, δηλαδή εμένα.
Ρετάκι, έχει μισή ώρα μου προσπαθώ να σου μιλήσω και εσύ πες μου μπουζούκι. Συγγνώμη, συγγνώμη, τώρα είμαι όλος αυτιά και έτοιμο να σε ακούσω. Λοιπόν. Χαιρετίζω τον μεγάλο Λαπόρτον. Χαιρετίζω τον μεγάλο, πολύ μεγάλο, extra large, τεράστιο κύριο Μουρτατέλλα. Να κάτσω. Όχι, να του πεις να μεν κάτσει. Δεν πρέπει, κύριε Ανδρουλού, πρέπει να είμαστε φιλόξενοι. Κάτσε. Έτσι. Άκουσε, κύριε Γιώργο μου, πως θέλετε να σπάσετε ένα νέο ρεκόρ Γίνες. Είναι αλήθεια αυτό? Βέβαια, τώρα που επήρα φόρα δεν με σταματά κανένας. Έχεις καμιά καλή ιδέα? 3-1. 3-1. Ναι. Δηλαδή? Δηλαδή, από τη στιγμή που σπάσατε το ρεκόρ Γίνες με τους αισθητόδεσμους, κάθισα και έσπαζα το κεφάλι μου. Ή να βρω κάτι πρωτότυπο. Σκέφτηκα λοιπόν. Να σας πω ένα πολλά ώρα να ρεκόρ, μάστρε. Μαμάνα μου, και θα γλιτώσω πουλό σου σήμερα. Δεν μα είναι στέλια φίλο. Όπου θέλει, σιλά και πάει. Έχουμε μια κουβέντα εδώ. Γιατί μα διακόπτει, για. Αφήστε το, κύριε Γιώργο, δεν πειράζει. Ρωτά μια ξαφή τον άντρα τη. Πού είναι τα μωρά? Και απαντά κοινό στα αγγλικά. Και η ξαφή νόμιζε ότι θέλει να του κάνει την ερώτηση στα αγγλικά και να λέει Where are the children? Μα σας άρεσε το ανέκδοτο? Είναι το πιο τσοφτό ανέκδοτο που άκουσα στη ζωή μου και έπρεπε να σεβαστείς ότι η Βερόνικα εξαφή. Δεν με πειράζει, έχω ακούσει και χειρότερα. Απανάγια μου, τώρα το πρόσεξα ότι η Βερόνικα εξαφή. Πέ μου, δώ μου δύναμη. Δώ μου δύναμη να τον αντέξω, διότι πίστεψε με, Βερόνικα. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη να το αντέξεις το παιδί. Δηλαδή εγώ, για να το αντέξω αυτό το παιδί, πρέπει να μπω στο ρεκόρ Γκίνες σαν ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη φλάνκα. Αμάρε, αμάρε πυρίλε ρε, αμά πυρίντος, α. Γεια σου, παπά. Κάτσε να ρω. Πώς πάτε? Χάλια μαύρα. Ο σαρδανάπαλος που ποδάει κατάφερε και σύγχυσε με πρωί-πρωί. Τι έτσι έκαμε σπάτε, παπά? Τίποτε, πάντως να πάμε διακοπές. Εντάξει, μαμά, είναι κακό. Ναι, αλλά είπε μου να πάμε χωριστά διακοπές. Εγώ στην Ιταλία και ο κύριος που ποδά στην Πολωνία. Δεν το πιστεύω, πώς σου ήρθε σαν τούτη ιδέα. Μάρο μου, τα μοντέρνα ζευγάρια πάνε χωριστά διακοπές. Τα μοντέρνα ζευγάρια, παπά, δεν είναι 100 χρόνο. Τέλος πάντων, είσαστε έτοιμοι να πάμε κάτω στα μαγαζιά? Εγώ είμαι πολλά έτοιμη. Αλλά τούτο που έκαμε ο κύριος θα μου το πληρώσει πολλά ακριβά. Μα ποιος? Ο παπιός. Δεν τον ξέρω. Άντε, παπά, τέλειωνε. Δώσε ένα φίλο της μαμάς μου να ζητάτε συγγνώμη. Γίνεται να τη ζητήσω συγγνώμη χωρίς να τη φιλήσω? Όχι! Όχι! Συγγνώμη! Συγγνώμη! Άντε, πάμε! Πρέπει να σκεφτούμε τι θα πούμε της μάμας μου αύριο. Πιέζει μας πάρα πολλά και φοβούμαι μήπως υποψιάστηκε κάτι. Κι εγώ έτσι το καταλάβα, υποψιάστηκε μας. Σχετάνησα εμάνα σου! Σεϊτάνισσα, Παναγία μου, Πάμπη, με το λεξιλόγιο σου, πότε θα μάθεις να μιλάς σωστά ελληνικά? Ασοϊλέ, ευκάρμασα ότι μιλούμε σωστά ελληνικά. Ασοϊλέ, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος εκτός από σέναν και το τουμέρ που να χρησιμοποιούν τόσα τουρκικά. Τώρα είσαι υπερβολική. Τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε μια ημερομηνία, έστω και ψεύτικη, για να τους παραπλανήσουμε. Δηλαδή? Δηλαδή, ενώ εμείς λογαριάζουμε να παντρευτούμε σύντομα, θα τους πούμε ότι ο γάμος θα γίνει π.χ. 15 Νοεμβρίου. Τι λες? Σικιμέ. Σικιμέ. Άλλη μια ελληνικότατη λέξη από το λεξικό του κύριου Παμπονιώτη. Πειράζεσαι, ρε μωρό μου. Σου υπόσχομαι από τώρα και στο εξής δεν θα μιλάω όπως το τουμέρ. Ωραία. Α, είπα σου ότι η κόρη μας έβαλε ακόμα ένα κιλό. Σοβαρά, μασιάλα του μωρού. Μασιάλα. Λοιπόν, Τάκη, επειδή έχει μισή ώρα που μέσα στο τηλέφωνο και περιμένω, εγώ είναι να κλείσω. Αντρουλού μου, μείνε και θέλω σε κάτι πολλά πολλά σημαντικό. Έτσι σου πρέπει να σε βάλω στο σπίκερ, ναι. Λοιπόν, Λεβέντη μου, πώς από εδώ? Άκουσα ότι είσαι δαμέ, και τα σφαίρω ένα δώρο. Δώρο! Πόθεν ως τα πόθεν επήρες του δώρον του, Τάκη. Θα ξεχάζω ποτέ και την ημέρα που βρουν την αρφή μου την Ευαγγελία, που γίνει τον αχάρευτον το σλόμο. Φίλε μου, το δώρο μου θα μου το δώσει μετά από μερικά χρόνια ο πρόεδρος και θα είναι η προαγωγή μου σε αρχηγόν της αστυνομίας. Ναι, Τάκη μου. Κι ύστερα που λύνω, ρε, ξύπνησες. Φίλε, εγώ πάντως έφερα σου ένα δώρο που το έφτιαξα μόνος. Πολλά συγκινητικό. Να μου το πήρες τσίπητος!
Αντρουλού, σταμάτα να ειρωνεύεσαι. Τι μου έφερες? Έναν hamburger homemade. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω που συγκρατήθηκες και δεν το έφαγες. Θέκιο, αφού ξέρεις με ρε φίλε. Λοιπόν, εγώ να πρέπει να φύγω τώρα, επειδή να πάω στον Πάμπο για μια εργασία για το κολέγιο και μιλούμε, να. Πάει. Ευχαριστώ πολύ για το δώρο. Να το φυλάξω. Λοιπόν, Αντρουλού, σε ακούω. Είμαι πολλά στεναχωρημένη. Εν μπορώ να ζήσω χωρίς το κρίσι μου τάκι. Αποφάσισα το. Εν να πάω στην Κίνα. Γιατί θέλεις να είσαι Ολυμπιακούς? Όχι. Εν να πάω στην Κίνα για να παντρευτώ έναν Κινέζο. Θα μείνω για πάντα για μέ. Η Κύπρος φακά μου. Πιαμέ το πατριωτικό μου τώρα. Λοιπόν, εύχομαι να πω στο θεό μου τον Ηράκλη και τούτη η ιστορία θα τελειώσει σήμερα. Νικόλα, είμαι πολλά συγκινημένη. Έτσι μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Γιατί, αγάπη μου, έχει κανένα χρυσάφικο που δεν μπορούμε να το αγοράσουμε? Έχει πολύ καιρό να βγούμε βόλτα με το μωρό. Ποιο μωρό? Ποιο μωρό? Την κόρη μας καλέ, την Μάρο. Μαμά, όντως έχει πολύ καιρό να βγούμε βόλτα οι τρεις μας. Αλλά να σε πληροφορήσω ότι έπαψα εδώ και 40 χρόνια να είμαι μωρό. Άκου να σου πω. Για τη μάνα το παιδί τη είναι πάντα το μωρό τη. Συμφωνείς, Νικόλα μου? Πού να ξέρω, δεν ζούμε τίποτε μάνα. Τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη κουβέντα που είπε ο παπάς μου και έχει point. Τελικά είμαστε μια οικογένεια που σου εύκο που παίζεται. Τότε μου, θέλεις να πάω να σου αγοράσω παγωτό? Λαλείς, εγώ για να πονήσω τα δόντια μου. Μα γιατί να πονήσεις τα δόντια σου, αφού μας έλα που έχεις. Μασέλα, σε πληροφορώ ότι έχω όλα μου τα δόντια. Μα έγινε ανάγκη να τον ακάσεις τώρα μες στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, Βερόνικα, τώρα που λείπει και ο Τσίπηλος, ο Πιέριλος, πες μου να δούμε καμιά ιδέα για το ρεκόρ Γκίνες. Σκέφτηκα να σπάσουμε με μιας δύο ρεκόρ και μετά να τα συνδυάσουμε να φτιάξουμε ακόμη ένα. Δηλαδή, τρία ρεκόρ στο σύνολο μονοφάτσι. Με πολύ καλή ιδέα τούτη, μπορεί να ακούγεται ενδιαφέρον. Νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ναι, και πέμουν να δω ποια είναι αυτά τα δύο ρεκόρ που σε συνδυασμό να πούμε να κάνουν και τρίτο. Καταρχήν σκέφτηκα πως πρέπει να προωθήσεις και λίγο κυπριακά προϊόντα, σωστά? Πολύ σωστά. Πολύ... Βέβαια. Θα δει να φτιάξουμε το μεγαλύτερο σουζούκο του κόσμου. Περίπου. Θα φτιάξουμε το μεγαλύτερο χαλούμι του κόσμου, μετά θα φτιάξουμε το μεγαλύτερο παστούρμα του κόσμου. Και μετά θα κατασκευάσουμε το μεγαλύτερο σάντουιτς του κόσμου. Και έτσι θα μπούμε στο βιβλίο Guinness για τρία ταυτόχρονα ρεκόρ. Πολλά καλή ιδέα. Ας σας πω ένα ανέκδοτο. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα σάντουιτς 100 μέτρα. Τώρα που το άκουσα, άνοιξε η όρεξή μου. Και ήβρα και που θα το κάνουμε. Εις τις φινιγούες της Λάρνακας. Και πού είναι να βρείτε 100 μέτρα, Φραντζολάκι? Φραντζολάκι. Καλά που λάλλεις. Οπότε θα κάνουμε τρία ταυτόχρονα ρεκόρ και θα τα συνδυάσουμε για τέταρτο. Ακόμη καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Θα πάω τώρα να πάρω τηλέφωνο τους ανθρώπους του Guinness. Βέβαια. Τέλειο. Σου πω ένα ρεκόρ για τις ξαφές και τις λεπτές. Μωρό, ενάρτη αν κοπέλη τώρα. Ο φίλος μου Μουρταδέλλας, όνομα και πράγμα. Μουρταδέλλας. Ποιος είναι τούτος? Ένας φοιτητής μου στο κολέγιο, που συμπτωματικά είναι και αδερφός της Ευαγγελίας. Της Ευαγγελίας που έκλεψε ο Βασιλάκης? Ακριβώς. Να έρθει ακόμα μια άσκηση και ο κολέγιο. Έχουμε τίποτα να γεράσουμε τον άνθρωπο? Έχουμε γλυκό του κουταλιού. Ωραία, κατέβασε μια φίζα από τον μπάγκο και ψήσε του Γιάνκο Τόπουλο. Συγγνώμη. Αστειεύκουμε για το κουταλιού, αλλά μια φίζα γλυκό τρώει τη μια άνεση τώρα. Από ό,τι θυμούμε, η Ευαγγελία είναι ζουμερούλα. Το είδε και ο αδερφός της, ο Κωνσταντίνος. Μουρταδέλλας. Κοίταξε, δεν θα τον χαρακτηρίζα ζουμερούλη, αλλά να σου το θέσω αλλιώς. Εάν έμπαινε στην πισίνα, το μισό νερό θα έφτιανε έξω. Μουρταδέλλας, έλα μάζα ρε. Μα να μας πάει μια πόρτα. Έλα, έλα. Έφυγα μας την πόρτα, ρε! Είμα, μου είμαι, ρε! Ρουφα, 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 ρουφα,
βλέπω αλλάξαν οι ρόλοι. Τώρα η μάμα μου είναι μέσα στην τρελή χαρά και ο παπάς μου έπεσε σε κατάθλιψη. Δεν πειράζει, μάνα μου, να του περάσει. Δεν θα μου περάσει. Μα τι έπαθες τώρα? Δεν νομίζω να θυμάται τι έπαθε. Νομίζω ότι να βάλω τα κλάματα. Παπά, συγκινήθηκες που βγήκαμε και οι τρεις μας βόλτα σαν οικογένεια? Όχι! Δεν θυμήθηκες τον Παύλο? Τον Παύλο. Τα γεια μας, γε μου. Ο Παύλος καλά την έχει. Είμαι εγώ που υποφέρω από την μάνα σου. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σου έκανα? Έφας μου τη σύμπαιξη. Αγόρασες ένα παλιό βρασόλι. Εσύ δίκιο ρε μαμά. Εδώ τις 500 λίρες τώρα να πιάσεις το πράγμα είναι πολύ ακριβό. Κόρη, 500 λίρες είναι ακριβό. Τέλος πάντων εγώ θα φύγω τώρα. Πρέπει να βρω την Πέρι να μιλήσουμε για ένα θέμα του γάμου. Δεν το πιστεύω. 500 λίρες για ένα παλιό βρασόλι. Ναι μου, να κλαψουρίζει ένα μήνα τώρα. Δεν φάσε μάνα μου, το καλό της αρτηριοσκλήρωσης ότι σε 3 λεπτά θα το ξεχάσει. Μεν κλαίς, παπά. Και θα μιλήσω εγώ με τη μάμα μου και δεν θα το ξανακάμει. Για ποιο πράγμα? Να ξαναγοράσει τόσο ακριβό βρασόλι. Ποιος αγόρασε βρασόλι? Α, κατάλαβα. Άντε, ξήχασ' το. Μα δεν μου λαλώ, αφού ξήχασες το ήδη. Γεια μας. Γεια σου. Ολόκληρο γραφείο συνοικεσίο και έναν άνθρωπο της προκοπής δεν καταφέραμε να βρούμε για την κορή Μαρέσταφ. Εάν η Αντρουλού θέλει πολλά το Κρις, νομίζω ότι πρέπει να το δεχτούμε κι εμείς, ρε Ηράκλη. Μ' αρέσει κυρία το καλούπι του. Ούτε του παπά μου αρέσει και το καλούπι σου, αλλά τελικά επήρες με. Που σε πήραν τα που κατάλαβα, δηλαδή. Συγγνώμη. Τίποτε, ξέχαστο. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. Ο Θεός να σε λύσει, γε μου. Η Αντρουλού θέλω να σου πει κάτι. Πού είναι η Αντρουλού τώρα? Δαμέ. Πού? Δαμέ, έχω την στο speakerphone. Αντρουλού, είσαι στην ανοιχτή ακρόαση. Μίλα. Εν να πάω να παντρευτώ στην Κίνα. Πέννη μου, από εδώ Γιώργος ο Μουρταδέλλας που σου έλεγα προηγουμένως. Γιώργο, αυτή εδώ είναι η Πέννη Αραβωνία στη γιά μου και σύντομα ελπίζω η γυναίκα μου. Χαίρο πολύ. Είπα από πάντα, σαν επίρνει να βρεις έτσι γυναίκα. Πολύ σου. Μπράβο ρε Μουρταδέλλα, λυπήσω μα και σου μπροστά μας ρε. Ωε ρε φίλε, το σωστό να λέγεται. Πολλά ωραία γυναίκα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ο Πάμπης μου είπε πως είστε φοιτητές στο κολέγιο. Ναι, αλλά ο Γιώργος είναι πιο προχωρημένος γιατί δούλευκε μου μητσί στο εστιατόριο του παπά του. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους σεφ της Κύπρου. Ναι, μπράβο. Τα δυο πράγματα μου αρέσκουν πολλά. Να μαϊρεύω και να τρώω. Έχει χιούμορ. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε τι φάει από τη διεθνή κουζίνα θα μαϊρέψουμε στην τάξη. Λοιπόν, Γιώργο, κάτσε. Θα πάω να φέρω τις σημειώσεις να δούμε τι φάει θα κάνουμε και να ασκήσει. Φίλε, μια τσιν να πάεις, τρόπο να έρχεσαι φέρε τίποτε έτσι να τσιμπήσω. Έχουμε γλυκό καρδάκι. Μα το τον κάνει για απόβαστο. Μια παραγεμιστή καλοπούλα, τρώμε τι. Ωραία φίλε, για όνομα του Θεού κάνω διέτ. Αν είχετε καμιά κρέμα του μωρού, δεν τρώω αδιαίνει. Αράσκε μου πολλά. Ωε μωρό μου με αγγλέει και θα το φάει ούλο. Έχουμε ένα λί. Ορίστε. Να κάτσω. Thank you. Τι να σου πω, Βασιλάκι μου. Χαίρομαι που μου έπιασες δώρο να νηφικό, αλλά τι να το κάνω τώρα. Αφού δυο μας τόσο πολλά καλή νύμη, σώνα μου. Ναι, και αν δεν μου μπαίνει. Αν δεν σου μπαίνει, τραβούμε το λίο, ξεχυλώνουμε εντό και να σου μπει. Α, ξέρεις, αν κάμια φορά θέλω να παντρευτώ, δεν θέλω να ξεχυλώ με τον νηφικό μου. Πάντως, αν δεν το θέλεις, να το πιάσω για λόγου μου. Τι να το κάνεις εσύ τον νηφικό? Εν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να μου χρειαστεί. Γεια σας. Ω, Βασιλάκη, τι κάνεις? Γεια σου, κυρία Τάκου. Μα, εν το παιδί μου ο κόλλαν της τότας. Παπά, έτσι ήταν ο Μάρ Σαρίφ τον καιρό που πήγε κρουαζιέρα στην Αίγυπτο. Κάτσε ρε συνάδελφε να πιείτε κάτι μαζί μας. Να ματσεράσετε. Ξέρνατε μας εσείς. Εμείς δεν κρατούμε λεφτά. Είμαστε ένα πένταρι. Ναι. Μαρία Αντρούλου. Μα τώρα άστε να κορκίσει η κορή μου για τον καλικάτζαρον τον Κρίση. Εγώ τσίνον αγαπώ! Άντρουλου, πού να σηκωθείς πω κρεβάτι και να φάεις κάτι, να το ξεπεράσεις κορή μου. Εμπουένε καταλάβετε τι σημαίνει πραγματική αγάπη. Εν πάει άλλον του η ιστορία.
Η ανιψιά μου υποφέρει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί έρχεται δαμέ να συζητήσουμε? Έχει και μέρες που πέφτει, που είναι η καταθλίψη της. Αντρουλού μου, έλα κόρη μου, έλα να χαρείς να μιλήσεις με η μάμα σου. Όχι. Και μην προσπαθήσετε να μ' αλλάξετε τη γνώμη μου. Εγώ θα πάω στην Κίνα και θα παντρευτώ Κινέζον. Ψηλόν και όμορφο. Πώς νομίζεις, κόρη μου? Ρε Ηρακλή, μα τώρα σοβαρό μιλάς. Να την αφήσουμε να παντρευτεί Κινέζον. Γιατί ρε Σταυρού, κι εγώ ομονιά της είμαι. Ρε τάτα, δεν εννοεί ομονιά την. Εννοεί Κινέζον original, που την Κίνα. Λέα μου. Λοιπόν, Γιώργκατς, συμφωνήσαμε. Ναι ρε φίλε, το λοιπόν, εγώ θα κάνω την καλογούλα φλαμπέ με τη σάλτσα ροκφόρτ και εσύ να κάνεις την πάπια με σοκολάτα και σαμπάνια. Πάπια με σοκολάτα και σαμπάνια. Ακούγεται πολύ γουάω. Πράγματι ρε μωρό, θα τα ακούσει και η μάνα μου με περιπέζει. Πάπια με σοκολάτα και σαμπάνια. Μα τι σχέση μπορεί να έχει η κυρία Σταυρού με τη διεθνή κουζίνα? Εκείνη μόνο κολοκάζει με το χείρο και κουκιά με τα λάχανα, ξέρει. Δεν μου περιπέζει τα φαγιά της μάνας μου, γιατί πας το κολοκάζει της με το χείρο, δεν την πιάνει κανένας. Κανένα. Συγγνώμη, κυρία, μπορείτε να με βλέπετε τώρα που τρώω. Επειδή άντρε μου. Δεν πω τούτο. Αυτό είναι 2-1. Άμου ρε. Που λαλείς, κυρία Μάρο, νομίζω η Ευαγγελία είναι η μέλουσα γυναίκα μου. Νομίζεις, δηλαδή αν είσαι σίγουρος, Βασιλάκη? Τούν το κορμί θέλουν το πολλές γυναίκες και δεν ξέρω πού να το χαρίσω. Δεν το κατάλαβα τούτο. Τώρα πρόσβαλες με, ξέρεις το? Πολύ το χαλισούρα, μακριστάνκα, ξέρεις το? Απαιτώ τώρα να μου εξηγήσεις τι εννοούσες όταν είπες ότι θέλουν σε πολλές. Τίποτε, μάνα μου, έκανα χιούμορ. Ρωτήσε την άλλη φορά να μας ειδοποιήσεις όταν να μας πεις αστείο για να ξέρουμε ποτέ να γελάσουμε. Οκ. Okay. Εσύ τώρα γιατί γελάς? Θυμήθηκες κανένα ανέκδοτο που άκουσες στη Ρωσία που είσαι φοιτητής? Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο που μου είπε τότε χτες. Ναι, ανέκδοτο. Μπέμε στο τζιμάς να γελάσουμε. Όταν να αγοράσει ένα βρασιόλι 500 λιρό. Να σου υπενθυμίσω ότι δεν είναι ανέκδοτο. Αγόρασε το βρασιόλι των 500 λιρών. Είναι άλλος, αφού ανεβάσεις τα λεφτά. Με το check-in της σύνταξης σου, παπά. Τώρα έπαθα κατάθλιψη. Πάντως, αν θέλεις να αγοράσεις νηφικό, έχει ένα σε πολλά καλή τιμή. Ξέρω, να μου μπαίνει. Άντε, παπά, πάμε να σου αγοράσω παγωτόν και να σε πάρω σπίτι. Γεια σου, συνάδελφε, καλό. Μα γιατί με λαλεί συνάδελφον ο συνάδελφος? Μήπως επειδή βρίσκεστε και οι δύο στην κοσμάρα σας? Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολλά σοβαρό. Μαζί μου. Όχι, μου, πώς θέλω να πω μαζί σου? Μα κι εγώ παραξευτικά, επειδή έστω θα θυμώ που κάπου. Μέγας είσαι, κύριε. Πράγμα, ρε Γιώργκατσος μου είναι μέγας. Καλή κρεμούδα, ρε φίλε. Καλή, ρε φίλε, αλλά... έλεψε και τούτσι. Sorry, Γιώργο μου, τέλειωσε μας, εν το τέταρτον κουπούδι που τρώεις. Άντε καλά, για τσι έλειψε, να φύγω εγώ. Άντε, γεια σας. Στο καλό και να μας γράφεις. Προσέχε να με γύρεις μες στην πισίνα. Τι έπαθες, πατέρα, γιατί κουτσένεις? Πάτησε με έναν μικρό σιπόποτα μου. Είμαστε μάστρια τώρα, θα κάνεις το μεγαλύτερο χαλούμι, το μεγαλύτερο μπαστούρμας και το μεγαλύτερο φραντζολάκι του κόσμου, α? Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ο μπαστούρμας όμως. Ο μπαστούρμας? Γιατί ρε μάστρια? Μα συνειδητοποιάς τι σημαίνει 100 μέτρα μπαστούρμα, ρε τσίλιπε. Να ώσπου να τον πάρω μπαίνει στις Φινικούδες, να μυρίζει λάρντεκα μπαστούρμα για 6 μήνες. Καλά που λέτε ρε μάστρια. Θα μετανώσεις. Όχι, μετανώνω. Μίλησα πιο με τους ανθρώπους του ρεκόρ Γκίνες. Είπα τους ότι την ίδια ημέρα θα τους κάνουμε 3 ρεκόρ και θα τα ενώσουμε και σε τέταρτο. Ενθουσιαστήκα. Γεια σας, Ορκανή. Καλώς το παιδί των ψηλών, των κορδωτών, των γελαστών και των τυραντωτών. Πέτε μου, κύριε Γιώργο, κάνετε δεξιώσεις γάμου δάμε στο ξενοδοχείο? Βέβαια κάνουμε. Να παντρευτεί κανένας φίλος σου? Ναι, εγώ.
Είσαι πολλά φίλος. Η Ευαγγελία ξέρει το. Όχι ακόμα. Φιλάω ριστό για έκπληξη. Στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπω μαζευτήκαμε μια πολύ όμορφη συντροφιά. Εγώ θέλω να μιλήσω της Πέννης για κάτι πολλά σοβαρό. Πέ μου, γιαγιά, δεν έχω μυστικά από τον Μπάμπι. Ναι, και εγώ θέλω να πω του Χαμπάκι κάτι το πολλά σοβαρό. Ναι, μόνο πάντως έχω μυστικά από την Πέννη. Ωραία, αφού κανείς μας δεν έχει μυστικά, πείτε μας. Όχι, πρώτα συμπεθερά. Όχι, πρώτα συμπεθερός. Όχι, πρώτα συμπεθερά. Όχι, πρώτα συμπεθερός. Άντε, γιαγιά, να παίξουμε την κολοκυθιά. Πέ μας, τι θέλεις. Εντάξει. Αϊ, πρώτος ημέθερος. Αν να μας πελάνετε σιώτ. Δεν μας απάτε, λιώνουμε. Ο Στεμπύρος το απόφαση είναι αντιθείς γαμπρός, Βασιλάκη. Ναι, έχω μόνο ένα πρόβλημα. Εσύ θέλει η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία νομίζω θέλει μία, αλλά με θέλει ο αρφός της. Άμα εσύ θέλει ο αρφός της, αποκλείεται να είναι παντρευτής. Μην υπερβάλλεις, Σιμπίλε. Νομίζω ο αρφός της να είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όχι, πολλά μεγάλο πρόβλημα. Ο αρφός της είναι πάνω από 200 κιλά. Ναι, αλλά είναι πάνω από 2 μέτρα. Έχει 5 λεπτά που κοφισά θα πάω να μας πεις ακόμα να μπορείς να μας πεις. Ξέρω ότι να σας φανεί περίεργο, αλλά εγώ να σας το πω. Άτε, συμπέθερε, πένα και έσπασες μας. Μην τον πιέσετε. Αφήστε τον να ηρεμήσει και να μας το πει όταν νιώθει έτοιμος. Άντε, πατέρα, έχει δίκιο η γιαγιά μου. Έσπασες μας. Θα γαρτώσω την Αντρουλού. Κα πράγμα. Βάλω σου τον τώρα. Είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσει τον ένα μαλλιασμένο το κρίσι, ρε Πάμπο. Και πού το γνώρισε το παιδί η Αντρουλού. Δεν και γνώρισε το. Δεν τον γνώρισε. Και πώς θα τον αραβωνιαστεί. Με προξενιό. Κάτι απαπελάρες εν καιρός τρόπου, αντρεύκονται με προξένια. Γιατί ρε Πάμπο, αφού ξέρεις έχω και γραφείο στην ηγεσίου. Άντε συμπέθερε. Νόμιζα ότι να μας πεις κάτι το πολλά σοβαρό. Είναι η πιο αστεία κουβέντα που άκουσα ποτέ μου. Έχει δίκιο η κυρία τότε. Είναι η πιο αστεία κουβέντα που ακούσαμε ποτέ μας. Πέ μας εσύ γιαγιά τι μας ήθελες. Θέλω να μπω πρώτη κουμέρα στο γάμο σας. Μη μου αγχώνεσαι, Βασιλάκη μου, και όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος. Θα παντρευτείς την Ευαγγελία σου και θα ζήσετε για πάντα ευτυχισμένοι. Μακάρι, εγώ δεν τη συμπατεί ποτέ. Φιλάω τη στο για έκπληξη. Δηλαδή, εσύ κάμεις ετοιμασίες του γάμου και η νύφη δεν το ξέρει. Ναι, καλύτερα πριν να κλείσεις την αίθουσα για συγχαρητήρια να ρωτήσεις για την Ευαγγελία. Όχι, δεν έχει να μου πει, όχι. Εμπελαμένη πάνω μου. Να της κάμω σε 4 μωρά. Ελπίζω να είναι ψηλά σαν εσένα και όμορφα σαν την Ευαγγελία. Και όχι το ανάποδο. Η ώρα η καλή, Βασιλάκη. Ευχαριστώ. Πέμουν και την τιμή για την αίθουσα, κύριε Τάκο. Θα σου κάνουμε 50% έκπτωση. Και θα σου δώσουμε για την νύχτα του γάμου σου δωρεάν την προεδρική σουίτα. Την προεδρική, και ο πρόεδρος πώς να κοιμηθεί. Πρόεδρος. Ο πρόεδρος να κοιμηθεί ας όντως την νύχτα, Βασιλάκη. Είσαι πολύ όμορφη, Ευελίνα μου. Ευχαριστώ. Αν ήμουν 5 χρόνια πιο νεός, ήταν να σου κάνω πρόταση γάμου. Κύριε Νικόλα, με κάνετε και νιώτο άβολα τώρα. Θα είμαστε πολλά τέρκα στο ζευκάρι. Δε παπά, αντράπου. Σκέφτε τουλάχιστον ότι είναι αραβωνιαστικιά του Μάικ. Άφησε το κόρη, μ' άφησε το γεντού τα ούλα κάμνητα για να με νευριάσει. Αμένα ένα άλλο σεβάστο λέω τη μάμα μου, παπά. Έχεις δίκιο, κόρη μου. Πρέπει να σεβαστώ τη μάνα σου. Είναι ηλικιωμένη κοπέλα. Γιατί η κοπέλα μου είναι η αρφή σου. Το λοιπόν ρε φίλε, αρκέψαν και σκονιάζουν τα μάθηκα μου.
να πάει σε οφθαλμία τρογγαλό. Παναγιά μου, Παναγιά μου, να φάω καναπέ. Πάρω και το τραπεζού, αν θέλεις, εμπουλόμου. Μάνα μου, αλλά ειδικά με τις ανοιχτόχρωμες αφηνιάς. Εγώ, άμα τύχει να κυκλοφορήσω μόνη μου, ξέρεις πόσοι μου κολλού. Γιατί μάμα, σταμάτα να υπερβαλείς. Όχι, δεν υπερβαλώ καθόλου, Μάρο. Αφού το σκέφτομαι να βάψω λίγο σκούρα τα μαλλιά μου για να ησυχάσω, ρε παιδί. Έχει χιούμορ η γιαγιά, ε. Γιαγιά ξύξη. Κι αν η ζωή σήκωση τους φουρτούν αγριεμένη, τούτοι σφίχτα αγκαλιάζονται και πιο αγαπημένοι. Γιατί ο πλαστής όρισεν καθένας να σιτέρει, να παρπατούμε στη ζωή πιασμένη χέρι χέρι. Εγώ τσι οικογένεια ποτέ δεν ξαναείδα, ούχου στο πλοίο της ζωής αγάπη για πηξίδαν.